τρίστηλο απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Καλούστε λοιπόν στον αγώνα μεταξύ. Στο μάλλον. NDK. Το οποίο είναι με τις γαλαζοπράσινες. Εναντίον της ομάδας των Μιγυράκη Μπάσκετ που είναι με τις πράσινες εμφανίσεις. Ένας αγώνας για την Master. Θα δώσουμε λίγο το σωρό των δύο ομάδων για φέτος, όπου υπάρχουν αγώνες. Ομάδα των Team DK, για να τα πούμε σωστά, έχει δώσει έναν αγώνα στο κύπελλο που κράτησε τον Seattle Supersonia με 53-78, ενώ στην αντίπερα ομάδα των Μιγυράκη είναι δεύτερος αγώνας στην Master. Ο πρώτος ήταν με από ήταν πατραχία νοσλέβιας με 62-71 και έρχονται εδώ για να πάρουν πρώτη νίκη έστω και με 6 παίκτες. Ξέρουμε το βάθος πάντου τι ρόλο έχει και ήδη δεν ξεκινάνε καλά τα πράγματα στον Σάμο Λάμπρο να μην αισθάνεται πολύ καλά κάτι ένα πρόβλημα στα μάτια αλλά φαίνεται να είναι εντάξει. Τα Τζιουάρις θα ανεβάσει στα χέρια του Ρέντζου και έχουμε καλά αφή. Ήδη έχουμε το 2-2, γρήγορα. Βιρδόπουλος θα ανεβάσει. Μπάλα στα χέρια του Χαρμανά, εκτός στα Μολάμπρος. Χαρμανάς, έξω πάλι για Σαβολάβρο, το Σούδια 3, στη λήξη, 2-5. Φάουλ, χωρίς καλάθι, κερδισμένο τον Δήμητρη Ζησανίδη, η περμάτη DK. Δύο βολές. Χωρίς τέλεσμα της από την δεύτερη. 3-5 το σκορ. Μπάλα στα χέρια των Μιλτυράκη ξανά. Τα απενά στα χέρια του Τράσκα. Συγγνώμη του Σαλμίδη. Λίγο συνδυασμό. Τα Τζιωάννης και το καλάθι. Και το κλέψιμο DK θα γίνει απάντηση στις προηγούμενη άμυνα και φάουλ από τον Μπέρμπερι. Μπέρμπερι με συγχωρείτε. Δύο βόλες στα χέρια στο Σαλμίδη. Πρώτη βολή, βασανίζεται αλλά μπαίνει. Δύο στις δύο, 5-7. Κατζιωάννης που θα κατεβάσει. Σούτ από απόσταση για τρεις, χωρίς επιτυχία. Από τα χέρια του Σεφιανού. Γρήγορη πάση Σπυριδόπουλος, δεν θα περαστεί, θα ξαναφέρει κατοχή. Σαρμανάς στα Μολάμπρο. Πίεση, περνάει μέχρι μέσα. Μπάλα την αφήνει αλλά δεν μπαίνει. Και Χατζιωάννης. Το σκοράρει. Σε 7-7, γρήγορες ομάδες.
τον έχει μας στην ομάδα τον DK. Το Team DK. Λόγω πάγκο όπως είπαμε. Πολύ καλές επιλογές για φέτος. Και είναι καλύτερο στα Μολάβρου. Όχι. Άμυνα καλύτερο στα Μολάβρου. Ανακόπτει την επίθεση. Ρέντζος. Φάουλ χωρίς καλά, πιο πολύ στα χέρια του όμως. Πολύ εκτός. Τα έχω παραμένει από τα πρώτα 3 και τα 10 που έχουν κυλήσει. Και εκεί θα συνεχίσει λοιπόν. Λοιπόν, στα χέρια το Χαλμίτη. Το αφήσω να πούνε γρήγορα Λιγυράκη. Στην κυκλοφορία. Από την γωνία για 3 χωρίς επιτυχία. Το Σαβολάβρου μπάλα βγαίνει έξω από τα χέρια του Σεψιανού. Παραφράζουν Γυράκη. Στα Μολάβρος. Θα μανάσουν το μπλοκ από τον Ρέντζο. Κυσαρίδης, Χατζιωάννης, Σανάκης Ανίδης. Από απόσταση για 3. Μπάλα να πηδάει στεφάνι 2 φορές και έξω. Κυκλοφορία μεταξύ των DK. Χατζιωάννης δεν μπορεί να σκοράρει. Στα Μολάβρος. Θα βρει τον Χαρμανάλα. Θα δει καλά την μπάλα αυτός. Θα την κρατήσει. Ταχύτητα. Περμέρης καλάθι. Σε ο Μιλιγκυράκη, ο Κυριζόπουλο, πάσα Χαρμανά, μπάλα έξω. Είναι πολύ καλή άμυνα του μάλλον του DK. Στη γωνία και πατάει εκτός ο Ρέντζος. Κατέβασμα από τα χέρια του Κυριακόπουλου. Χαρμανάς, μπάλα προς τα έξω, στο Κυριακόπουλου χωρίς επιτυχία. Χατζιωάννης, θα αφήσει πολύ ωραία το καλάθι και το φάουλ θα κερδίσει εδώ πέρα ώστε ο Κώτης Ευκιανός. Έστοχη. Ανεβαίνει η διαφάνεια της ομάδας στον Team DK. Στο 12-17. Σπυριδόπουλος, θα πει το Χαρμανά. Να μπορείς να σκοράρει εδώ πέρα. Στην αντίπερα, καλάθι από τα χέρια του Άγγελου Ρέντζου. Παίρνει την διαφορά στο διπλάσιο. Την DK. Τώρα Χατζηνικολάου. Το Χαρμανά. Ξανά. Χατζηνικολάου θα πάρει το σούτ για 3. Για θετικό rebound Χαρμανάς. Αφήνει με άνεση την μπάλα στο καλάθι.
έχει κατεβάσει. Ρέντζος απέναντι τον έστοχο Τετσιανό. Απάντηση δεν μπορεί να το δοκιά παρακτήρι του Οθαλμίδη. Παναχούνε σε αυτή από την UK. Τα Τζιωάν, θα πολύ ωραία. Σε time out. Επιστροφή λοιπόν μετά το time out πήρε μας τον Γύρα και Πάτς. Θα μην επιλογές με double team. Και τη βρίσκει Φράσκας. Πολύ ψηλή πίεση από την DPK. Σαμολάβρος για 3. Στεφάνη, γρήγορη πάσα. Αντιωάννης δεν μπορεί, Σαμολάβρος ούτε αφού σε κρατήσει και σαν ίδια το καλά του του Αντζιωάννη. Δύο βολές για τον Βασίλη Χατζιωάννη. Δύο στις δύο, 21-19, 21-9 φορές. Σπυρδόπουλος, πολύ φίλη πίεση από τον Μιγκέιτ. Θα τις πάσει το σοβαρό του Σπυρδόπουλος. Χατζιωάννης τον τραφάει παντού. Ειδικά και θα κάνει το κλέψιμο εδώ. Ναι, και θα φύγει. Πολύ ωραία συνεργασία. Χατζιωάννης, φάουλ. Χατζιωάννης Νικολάου. Τον δική στη γραμμή των βολών ως πέμπτο ομαδικό. Time out από την πλευρά των Μιγκυράκη Μπάτς. Βολή στα χέρια του Φώτη Στεξιάνου, έστοχη. Μετά από τεχνική ποινή και βολές στα χέρια του Βασίλη Χατζιωάννη. Πρώτη βολή έφτωχη με πολύ και άλλη διαφορά. Δύο στις δύο, 24-9 στους 15 νωρίς. Έτσι Νικολάου. Τα πάει πάλι το Σκυριδόπουλο. Σαμολάβρος. Πολύ καλή πίεση του Χατζιωάννη, το σούτ για 3. Στεφάνη. Και καλάθι από τα χέρια του Άγγελου Ρέντζου. Καρμανάς. Φάου. Το οποίο θα κάνει ο Φώτης Εψιανός πάνω στον Νίκο Χαμάνα. Παναφορά λοιπόν στα χέρια των Μιγκυράκη. Η γωνία για 3, άλλη φάση Στεφάνη, θα το χάσει Νικολάου. Περιπέρις. Πολύ άκη προφορία. Δικαίη θα σκοράρει το ταμπλό. Νικολάου. Μπάλα, Δημήτρη Στράσκα στο σούτ και το μπλοκ το οποίο θα έρθει από τον Φώτη Στεφιανό.
Να και το σούτ εύστοχο, ανεβαίνει κι άλλο διαφορά. 31-9, ίσως είναι 22 πλέον, τελευταίο λεπτό για την πρώτη περίοδο. Ασχέλος προς Νικολάου με την μπάλα. Γιάννης Πυριδόπουλος. Σούτ Χατζη Νικολάου. Με συγχαρητήρια Στεφάνης. Χατζη Ιωάννης, Χρυσανίδης. Την μπάλα την δικαίη. Χατζιωάννης στη γωνία για 3. Δεν σκοράρει. Σαμολάβρος. Γρήγορα η μπάλα για τον Τράσκα. Αλλά καλυφθεί. 3. Πατάει εκτός ο Χρυσανίδης. 9,6 δεύτερα. Σαμολάμπρος, το Χαρμανά. Ξανά Σαμολάμπρος. Σταυλό η μπάλα. Στη λήξη από πολύ μακριά. Το εξαιρετή Στεφάνης. Το σούτ από τον Πορτσεψιανό. Τέλος πρώτης περίοδου. 31-9. Ξεκινάμε για τη δεύτερη περίοδο λοιπόν για την ομάδα. Το DK θα είναι μπροστά με 31-9, στο σκορ είναι 22. Σπυριδόπουλος προσπάθησε με το ταμπλό μέσα. Έλα. 31-11. Δημητριάδης για το σκοράρι. Σαμολάβρος θα τρέξει αρκετά τον Οθαλμίδη και θα μπορέσει. Με επίθεση που μάθουν οι Ιράκοι χωρίς καλάθι. Και στην αντίπερα το ίδιο. Σαμολάβρος. Θα ξαναπάρει εδώ την μπάλα. Θα θέσει να βρει γωνία, Χαρμανάς. Καλά. Και δεν είναι 13. Δημητριάδης. Θα είναι εκεί μέσα. Προσπάθεια. Σε πρώτο χρόνο που σε δεύτερο μπορεί να σκοράρει η ομάδα των... Καρμανάς με την μπάλα. Θα γίνει το κλέψιμο. Διασμός για τους ετοιμάδους του DK και το καλάθι έρχεται από τον Δημητριάδη. Σπυριδόπουλος θα βρει τον Χαρμανά και θα γίνει το φάουλ από τον Σεργίου. Δύο βολές του Χαρμανά. Πρώτη εκτός, 33-13. Διαφέρει μέσα, πάραμε η διαφορά κατεβαίνει στους 19. 33-14. Θα καταλάβει Σεργίου.
Δημητριάδης για 3. Μια μάχη κολλάρι. Σαμολάμπρος γρήγορα. Φιλόπουλο που δεν καταφέρνει ούτε εδώ να βάλει καλάθι. Κάνει δύο επιθέσεις τελευταίες αφότερες χωρίς καλάθι. Για άλλη μία, ο Παρατόπουλο. Δημητριάδης βγάζει. Σταμολάμπρος. Βάλα, βγαίνει. Εδώ χαρβαλά. Ωραία μπάλα. Γιατόπουλος, Δημητριάδης στο σούτ. Σε χάνει. Σπυριδόπουλος. Μπάλα εκτός. Είναι σκεπτήμα τον Εμιλ Γυράκη. Σταμολάμπρος. Χωρίς να καταφέρει τώρα, ρίχνει τριά σε κρατήσει. Το σούτ χωρίς επιτυχία. Σταμολάμπρος μπάλα. Γρήγορα στα χέρια Σπυριδόπουλου. Από εκεί. Καλά, δεν έχει χτυπήσει το φάουλ όμως ο Τράσκας. Δύο βόλες στα χέρια του. Έξω η πρώτη. Αντίθετη μοίρα στη δεύτερη. Τεργίου θα κατεβάσει. Με την Team Decay. Πάει μέχρι μέσα μόνος του. Και φάουλ που θα κάνει ο Δημήτρης Τράσκας. Θα οδηγήσει τον Τεργίου στην κανόνα των βολών. Τα 4 και 19, 34-16. Ανεβαίνει διαφορά. Έτσι κατά 1, 18. Καρμανάς, δυναμικός και σκόρερ σε την επίθεση. Δημητριάδης θα αφήσει την μπάλα στον Ερατόπουλο. Δεν υπάρχει καλάθι όμως. Σταμολάμπρος. Ωραία κυκλοφορία στους Μιλγυράκη. Πολλές αποτές μας σε πρώτο χρόνο. Σπυριδόπουλος θα κρατήσει. Δεν μπορεί να σκοράρει. Και τώρα Ερατόπουλος. Άρα τέτοια ωραία θα σκοράρει. Και εντάξει, 18 double score για την ομάδα το Team Decay. Σταμολάμπρος, η μπάλα. Πάει μέχρι μέσα, πολύ ωραία κίνηση. Αλλά δεν υπάρχει καλάθι. Κατόφουλος. Χωρίς επιτυχία. Κίνηση. Σόμαλη. Σταμολάμπρος στη γωνία. Τράσκας. Και φάουλ θα κάνει ο Δημητριάδης. Πάνω στο Χαρμανά. Και αλλαγή. Πιστεύει Χατζή Νικολάου στη θέση του Σπυριδόπουλου. Καρμανάς. Μυρεπήματα.
Γιακίνης κατεβάζει. Στη γωνία Δημητριάδης. Πολύ ωραίο passing game. Και το καλάθι από το Στάφη Ρατόπουλο. Να ο Λάβρος με την μπάλα. Να το κλέξιμο. Την Δικέη. Ας λιπτώσει αλλά θα κρατηθεί. Φάουλ. Και την υπέρσιμα της την Δικέη. Και έχουμε time out άλλη μια φορά. Επιστρέφουμε το time out. Κατοχή στην Team DK. Στην Τριάδης. Απέναντι στη Αργίου μόνος του. Χωρίς επιτυχία το σουτ. Ο Τράσκας και βρίσκει σαν ο Λάβρο, ο οποίος φεύγει ορμούμενος. Πιο αργή επίθεση για την ομάδα των Μιλγυράκη Μπαξ. Μέχρι μέσα στα μολά που δηλώσουν μπάλα δικά το χατήρι. Παίρνει τις δύο βολές όμως. Ότι πολύ εκτός. Δεύτερη μέσα. Κατεβάζει στην double spot. 38-19. Στεργίου. Θα βρει τον παίκτη του. Και από εκεί Ρατόπουλος δεν μπορεί να σκοράρει. Δηλαδή πολύ ωραία πάσα του Γιάννη Κυριακίδη. Χατζηνικολάου. Γρήγορη πάσα. Καρμανάς. Θα σκοράρει. 38-21. Δυόμιση λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Δημητριάδης. Θα πάει στη φάρα το σουτ για τρεις. Στεφάνη μπάλα. Καρμανάς ελεύθερος. Αλλά χωρίς επιτυχία. Ρατόπουλος καθαρή άμυνα. Δεύτερη φορά. Παναφορά το σουτ με πολύ καλή αισθία και στο χωτοσόμαλι. Εδώ 14. Σταμολάβρος. Θα πάρει το σουτ για τρεις Στεφάνη. Θα γίνει το κλέψιμο, δεν θα ολοκληρωθεί. Κυριακίδης. Σχολάρι. Δεν θα κάνει και το κλέψιμο στη συνέχεια ο Τσόμαλης. Καρμανάς. Σωθικά αλλά χωρίς επιτυχία. Ρατόπουλος. Μπαλεκτός. Το σουτ. Κυριακίδη χωρίς επιτυχία. Το rebound τελικά θα το κρατήσει. Από τον Οφθαλμίδη στο Τράσκα. Και στα Μολάβρος κατεβάζει. Το πάει μέχρι μέσα μόνος χωρίς πτυχία. Δεν θα μπορείς να κρατήσει την μπάλα. 40-21. Περνάει στα Μολάβρος εκτός. Σπυριδόπουλος μέσα. 44,3. Η μπάλα τελικά είναι για την ομάδα του Μιγυράκη Μπαξ. Οφθαλμίδης. Στον Χατζηνικολάου. Σπυριδόπουλος. Θα βρει τον Τράσκα. Αυτός θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Στεργίου χωρίς πολύ βιασύνη. Πολύ συνεργασία. Και το καλό του πρέκειο για τα χέρια του Στάβα Τσόμαλη. Τελευταία επίθεση. 42-21. Χατζηνικολάου.
Άσο Χαρμανά. Τον πάω στο άρεσε από τον χρόνο. Δεν θα επιχειρήσει τώρα στο δεύτερο. Μάλλον θα επιχειρήσει, αλλά ούτε εδώ θα μπορέσει να φέρει φορά και αυτό το τέλος της 4ης περίοδου. 42-21 υπέρ της Team DK. Τρίτη περίοδος λοιπόν για την ομάδα DK να είναι στην επίθεση, να είναι μπροστά 42-21. Να δύσκολα στην πρώτη επίθεση, να όσο έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο. Ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο εκμεταλλεύτηκε την πολύ καλή της άμυνα εκεί πέρα που είχε τη μεγάλη διαφορά. Και τώρα με ηρεμία κυλάει στον υπόλοιπο του αγώνα. Από την άλλη μεριά και υπάρχει προσπαθούν να καλύψουν όσο μπορούν. Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη αυτή στους 21. Είναι ένα δύσκολο έργο με 6 παίχτες. Από την άλλη υπάρχει ολόκληρη δεύτερη πεντάδα που μπορεί να αλλάξει η πάντα των πάντων. Είναι ένα έργο το οποίο στο μπασκετάκι δεν θα είναι πάντα ευνοϊκό, ιδιαίτερα στην ομάδα των 6. Έχουμε δει την παράξενα με σωστή διαχείριση να τραβά σωστό χρόνο επιθέσεων και με αρκετή ευστοχία και λίγη τύχη να βοηθάει έτσι για την ΣΟΣ να μπορούν να γυρίσουν ή να πάρουν την ίδια ομάδες 6 παιχτών. Σήμερα φαντάζομαι λίγο δύσκολο, η αθλητικότητα της ομάδας είναι αρκετά δύσκολη, αρκετά υψηλή βασικά η αθλητικότητα. Και αυτό δεν μιλάμε μόνο για το άλμα και ταχύτητα. Δεν έχει τέλος να παίζει μεγάλο ρόλο και οι αντοχές που έχουν οι παίχτες σε αρκετά καλό επίπεδο. Μπορούν να κουράσουν εύκολα τους αντιπάλους. Θα δούμε πού θα μπορέσει η ομάδα που είναι χτυπήσει να τελειώσει ή να μειώσει τον αντίπαλό της. 45-22 λοιπόν, έχουν περάσει το πρώτο λεπτό. Μιλιάκη υπάρχει στην επίθεση. Στη λήξη της επίθεσης ήταν ο Λάβρος, δεν θα σκοράρει. Περιπέρι στο rebound της Αμίδης. Δεν θα βρει τον Χατζιωάν γιατί εκεί υπάρχει ο Φαλμίδης. Πολύ ωραία πάσα. Θα περάσει στο τράσκα καλά και φάουλ. 45-24. Μετά το καλάθι καμικά. Σημαντική όμως δεν είναι έστοχη. Και φεύγουν στην αρχή της αντί που λέγαμε νωρίτερα. Την DK είναι μια ομάδα αρκετά γρήγορη. Μπορεί να εκμεταλλευτεί σε μεγάλο σημείο. Κυσανίδης για 3. Δεν μπορεί να σχολάρει εκεί πέρα. Σταμολάβρος θα αφήσει στα χέρια του Σπυλόπουλου. Συνεργασία εδώ με τον Τράσκα. Θα γίνει μια φορά. Θα αφήσει Σπυλόπουλος. Εδώ θα του δώσει τον Τράσκα εν τέλει. Αυτός δεν μπορεί να σκοράρει. Αρπάζει κάτι ο Άννης. Σε γρήγορο ρυθμό, γρήγορο τέμπο. Τετιανός ούτε εδώ θα σκοράρει μετά την ρυθμή προσπάθεια του Ρέντζου. Της αλήθεια πολύ ωραία είναι ο Λουπάσα, της και ελεύθερο, αλλά χωρίς επιτυχία τον Ζεψιανό, περιμένει και αυτός. Παραμένει η κατοχή όμως στην ομάδα την DK, την DK έξω τον Τράσκα. Της Ανίδης για 3, στη Στεφάνη. Άλλη μια επίθεση στα χέρια τους. Χατζιωάννης για 3. Ούτε εδώ. Ούτε μετά μπορεί ο Ζωσικιανός. Σαλμίδης, μπάλα. Μπερμπέρις πάνω του. Κεφάλι που κάνει ο Χατζιωάννης. Στον Χαρμανά. Είναι τα αλλαγή. Ο Τράσκας θα περάσει τη θέση του πάλι ο Χατζηνικολάου. Σαμολάμπρος. Χαρμανάς. Στον Σουτόπουλο. Το σούτο του Σαμολάμπρο με κόντρα φάλτσο. Δεν μπορεί. Διδιασμός. Και το καλάθι έρχεται από τον Άγγελο Ρέντζο.
Παίρνει διαφορά στους 23-47-24. Σαμολάβρος περνάει μέχρι μέσα. Παραδείγματος κάνει το χαρτί στο γύρισμα. Πολύ ωραία πάσα τον Χατζιωάννη. Εκείνη που θα βρει τον Σεψιανό. Θα βρει ο Χατζιωάννη και αυτός θα βρει το καλάθι. Ο Συντάμενος. Συγκέντρωση πολύ ωραία το σώμα του στον αέρα. Για να δώσει όθηση και διάρκεια στο άλμα του. Χαρμανάς, το μπλόκα του Μπερμπέρι. Χατζιωάννης. Με περίσσια άνεση το καλάθι. 51-24. Κατζή Νικολάου με την μπάλα. Θα βρει το Σπυριντόπουλο για 3 αυτός. Βάζει τεχάρι στην Χαρμανά στο rebound. Άλλα 14. Δεν θα χρειαστούν όμως. Κατζή Νικολάου για το σκόραρι. Σουτ για 3 στη Στεφάνη και από την πλευρά του Σεψιανού. Κατζή Νικολάου για 3. Ούτε αυτός. Ένα αρνητικό σερί και των δύο ομάδων. Θα δούμε ποιος θα το σπάσει. Αυτή πάσα πολύ δυνατή για τον Ρατόπουλο από τον Χατζιωάννη. Χατζιωάννης κατεβάσει. Ξανίδη σε προσωπικό αντίπαλο. Πολύ ωραία στο Χαρμανά. Με την πίεση του Μπερμπέρι. Rebound από τον Ξανίδη. Αφήνει στο Χατζιωάννη. Και αυτός είναι όμως και άνετος. Το καλάθι. 53-24. Σαμό Λάμπλος και τον Οφθαλμίδη. Από πίσω με Χατζη Νικολάου. Αυτός δεν μπορεί να σχολάρει. Λιμπάνω από τον Σεψιανό. Στη γωνία, ο Γιωάννης θα μπει προς τα μέσα. Περιμπέρης, Κυρσανίδης. Φάουλ με τον Αλαφιδόρο. Πάω που κάνει ο Χατζηνικολάου. Συμπληρωματική για τον Κρυσανίδη. Εκτός ανευθερικό rebound του Χατζιωάννη. Σεψιανός. Χωρίς επιτυχία. Χαρμανάς ο rebound. Σαμολάβρος. Τώρα Χαρμανάς, η πίεση του Μπερμπέρι, διαφοράρι, Κρυσανίδης. Μπερμπέρις κερδισμένο φάουλ. Και έχουμε αλλαγή, τράσκα στη θέση του Χαρμανά. Σάββας Μπερμπέρης, πρώτη βολή έστοχος. Δύο στις δύο. 50-24, 33. 45, έστοχος Χατζηνικολάου. Χατζιωάννης, Κυρσανίδης για 3 χωρίς επιτυχία. Δεν θα προλάβει Κυρσανίδης εδώ πέρα να συγκρατήσει την μπάλα. Κατά την κάμερα δεν μπορούσα να το δείξουμε. Ο Σταλμίδης για τον Σαμολάβρο, ο οποίος είναι συνήθως ο οργανωτής.
Κατσιμικολάου με την μπάλα. Το σούτο το Σπυριδόπουλο, το έχει τυχεία. Προσπαθεί Τράσκας, δεν μπορεί όμως. Κυρσανίδης. Ήρθε ο Μπέρμπερης και πήρε το καλάθι. Θαλίτσι την μπάλα, πίεσε Τσιανού πάνω του. Του δίνει το χώρο λίγο, παίρνει το σούτ ο Θαλμίδης. Μπάλα εκτός. Αλλαγή στη θέση του Σταμόλ, που θα περάσει ξανά ο Χαρμανάς. Team DK έχει την ασφάλεια, δεν έχει πιο κατεβοηθεί, είναι μια διαφορά στους 35. 62-27, 2-10 για την τρίτη περίοδο. Χατζη Νικολάου, τα πόδια του Ρέντζου. Μπάλα, Κυρσανίδης, τον Ιωάννη στο χέρι του Στετσιανού. Κυρσανίδης και τη γωνία, χωρίς να μπορεί να σκοράρει, θα λύσει ο rebound. Σπυριδόπουλος, τον Θαλμίδη, το κλέσιμο δεν θα γίνει εδώ πέρα. Πολύ ωραία πάσα στον Τράσκα, στη λήξη της επίθεσης. 62-39. Στετσιανός. Αλλά δεν θα κρατηθεί. Παιδεύκα στα βήματα. Ρέντσος με Στετσιανό. Γυράκι πάξ στην κατοχή. Γρήγορα ο Θαλμίδης, πολύ ωραία πάσα. Και το τελείωμα. Χατζιωάννης, φάουλ του Χατζηνικολάου. Για τον Τράσκα. Τεχνική ποινή. Στον Τράσκα και η εκτέλεση βόλης από τα χέρια της Τερσιάνου χωρίς ευτυχία. 2-3-1 συνεχίζει γράφει στο Χατζιωάννης. Μπερμπέρι το σουτ χωρίς ευτυχία. Το πόδι του Τσανίδη. Νικολάου, Σπυριδόπουλος, Τράσκας, αφού μαθήθηκε ο Τράσκας στο πολιτήριο, από τη συνέχεια του αγώνα, 63-34, 25-34 και τρίτη περίοδο. Στετσιανός, απέναντι, θα βρει τον Διακίδη. Αρχή δεν μπορεί αρχικά, έτσι πάρει το rebound. Διακίδης δεν θα σκοράρει σε δεύτερο χρόνο. Μπάλα για τη Σμιγυράκη. 63-31.
4,9. Σπυριδόπουλος. Δεν θα γίνει τελευταίο σου για τρίτη περίοδο. 63-31 παραμένει. Να δούμε την τέταρτη περίοδο και το ολοκλήρωμα του αγώνα για σήμερα. Επιστρέφουμε για τέταρτη και τελευταία περίοδο. Τους Μιγυρέκη Μπαξ να είναι στην κατοχή, το σκορ στο 63-31. Το σταλμίζαμε στην πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου. Στεριούμε την μπάλα με Δημητριάδη. Το θα πάρει το σουτ χωρίς ευτυχία, θα το στεφάνει. Σαμολάμπρος δεν θα προλάβει να κρατηθεί. Πατάει εκτός. Δημητριάδη σε επαναφέρει στον Σεργίου. Εκεί γίνεται η κυκλοφορία. Ρατόπουλος πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει. 65-31. Σπυριδόπουλος. Χατζηνικολάου. Γίνεται πίεση του Σεργίου χωρίς πολλά rebound τον Τσόμαλη. Παθήσει να βρει χωρίς πια τον Κυριακίδη. Και το κλέψει τον Σπυριδόπουλο. Σταμολάβρος για τρεις. Στεφάνη στο ταμπλό και στα χέρια του Σεργίου. Κυριακίδης θα δει τον Ατόπουλο. Θα συγκρατήσει Σόμαλης. Να σκοράρει. Κατζή Νικολάου με την μπάλα. Στο Σπυριδόπουλο. Σταλμιδής. Με το ταμπλό θα στοχίσει. 67-33. Δημητριάδης. Δεν γίνεται οι αλλαγές. Με το σώμα Λιγιακίδη ξανά. Δημητριάδης θα πάρει το σουτ. Στη Στεφάνη και rebound από τον Σαμολάβρο. Θα την πετάει στο Χαρμανά. Πολύ ωραία πάσα από τον Χατζη Νικολάου. Αλλά εδώ δεν θα γίνει ολοκλήρωση. Σπυριδόπουλος στη γωνία, Σταμολάβρος για τρεις. Εύστοχος. Ό,τι ανεβάσει ο καθένας καλό είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί η διαφορά μας κάνει αρκετά μεγάλη, όπως είναι 31 η ομάδα των Team DK. Είναι πολύ δύσκολο η ανατροπή. Έχουν πολύ κοντά στο double score. Πιο κοντά Στεργίου, 69-36. Σταμολάμπρος. Μπάλα στον Φαλμίδη πλέον. Χαρμανάς, το κλέψιμο, Δημητριάδης. Τις επιλογές του, Ρατόπουλος. 71-36. Διαφορά με μπαίνει όλο και περισσότερο. Σπυριδόπουλος το σούτ από τον Οφθαλμίδη. Έστοχο. 91-38. Σεργίου θα περάσει. Θα μολάβει το ανακόψει. Ρατόπουλος, την μπάλα Σεργίου. Θα γίνει το λάθος, Σταλμίδης θα βγάλει το Σαμολάβρο μόνο του. Θα σκοράρει. 71-40. Σεργίου στην μπάλα. Για τρεις διαχείριση χωρίς στοιχεία, Σαμολάβρο στο rebound. Νικολάου. Φάουλ του Σεργίου. Πρώτο φάουλ για την τέταρτη περίοδο και το προσωπικό του Σεργίου. Στην επίθεση του Γυράκη Πάξ με το Σπυριδόπουλο.
να παίρνει την μπάλα, αλλά να μην μπορεί να κατηθεί πάσα από τον Μανά. Με παράδοση τρόπο βγαίνει η επίθεση λαχώρης αποτέλεσμα. Κυριόπουλος, Θαλμίδης, θα περάσει πολύ ώρα πάσα από τον Μανά. Φάουλ που θα κάνει ο Ρατόπουλος. Γυράκι Μπαξ, το Σαμολάμπρο, σουτάρει δύο φορές σε φάνη, φθαλμίζει στο rebound. Καθαρό το μπλοκ από τον Τσόμαλη. Έτσι το Σαμολάμπρος με το σκοράρι. Τελγίου θα ανέβει, τον Νικολάου θα κλέψει. Συνέχεια λοιπόν για την τέταρτη περίοδο. Στα τελευταία λεπτά, 5 λεπτά πλέον. Η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι στο 71-42, η ομάδα του Μιλγυράκη δεν μπορεί να προχωρήσει. Τελικά είχαν φάσει για λήξη, αλλά δεν το κάνανε. Πλέον συνεχίζει ο αγώνας, έστω και με τρεις παίκτες. Θα προσπαθήσουν το καλύτερο. Δημητριάδης. Μπάλα θα πέρασε, θα γίνει κυκλοφορία, το σούτ για τρεις, χωρίς επιτυχία. Καλά, για το 75-42. Απλά για τον χρόνο πλέον θα το κυνηγήσει η ομάδα του Μιλγυράκη. Δεν έχει κάτι πλέον να διεκδικήσει, είναι στο μείον 33 με τρεις παίχτες. Ραπτόπουλος, μπάλα. Το χωρίσει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα. Πλέον οι δύο ομάδες απλά θέλουν να κυλήσουν τον χρόνο, να τελειώσει επίσημα ο αγώνας. Σπυριδόπουλος, Σταμολάμπρος για τρεις. Χωρίς επιτυχία. Δημητριάδης, το σουτ, και αυτό χωρίς επιτυχία. Αφήνει ο Σταμολάμπρος. Έρθουν τα 5-42. Τρία και 22 απομένουν. Τυπικά, τρία και 22 πλέον. Ο Θαλμίδης, θα σκοράρει, Στεφιανός, στο rebound. Κρατόπουλος για τρεις. Θα μην πήγαινε και το αλλιούπ. Νομίζω και το follow, αλλά δεν ήρθε. Σταμολάμπρος. Σταλμίδης θα πάρει τελικά το σουτ. Δεν θα μπει καρακαλά, θα αφήνει μια καλή απορία πλέον. Πολύ ωραία πάσα, ο Πιανός εδώ δεν θα μπορέσει. Σόμαλης. Δημητριάδης από απόσταση το σουτ. Χωρίς επιτυχία, μπάλα εκτός. Δύο λεπτά, τυπικά πλέον όλα, τα έχετε καταλάβει και μόνοι σας. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Και αλλαγή. Κυρσανίδης, θα περάσει. Στη θέση Δημητριάδη. Σαμολάμπρος θα αφήσει στον Σπυριδόπουλο. Δεν θα μπορέσει να σκοράρει αυτός. Κυρσανίδης. Θα περαστεί Ρατόπουλος να σκοράρει. 77-42, 1,5 λεπτό
πολλά μπρος αφήνει. Ξανά. Σαλμίδης για 3. Στη Στεφάνη. Κυψανίδης. Σεφιανός μέσα. 42. Σταμολάμπρος και αυτός αντίστοιχα. 80-44. Κυψανίδης, Σόμαλης για 3. Ψηλά, Σεφιανός. Σπυριδόπουλος με την μπάλα. Σταμολάμπρος για 3. Μέσα, 82-47. Κυψανίδης από μακριά, στη Στεφάνη. Σταμολάμπρος σχεδόν από το χώρο του κέντρου. Γι' αυτό Στεφάνη. Σταλμίδης, γι' αυτός από μακριά. Ούτε αυτός. 4. 2,5 δεύτερα. Και Κυριακίδη θα την αφήσει, όχι θα την πάρει. Για από το κέντρο. Μέσα! Το κλείσιμο λοιπόν. 85-47. Το καταγράψαμε γι' αυτό. Και το κλείνει για σήμερα ο αγώνας.